Γεια σας. Τι κάνετε? Πώς τα περάσατε? Ελπίζω να τα περάσετε καλά. Πάσχα ήταν. Δεν θα φάγατε λίγο, δεν φάγατε. Δεν θα φύγατε. Δεν θα πήγατε μια Θεσσαλονίκη. Γιάννενα, Πάτρα. Δύο από Κρήτη. Πάνινα. Πού πήγατε? Δύο από Πάνινα. Γιάννενα, πες μου το τραγούδι. Εγώ πήγα το Λουκάκι. Το παιδί από το περίμενε Αθήνα. Τι να πεις, άλλους ζήτησε, έπλεσε, άλλους έκλασε. Εσένα, μάλλον δεν πήγε. Παιδιά, είναι υπέροχα, δεν έχετε πάει να πάτε και θα σου πω και τα καλύτερα σποτάκια να πάτε. Τι είναι τα σποτάκια? Θα σας πει για λάμπες, μην την ακούσετε, σποτάκια. Ξέρεις από τα σπότες, σπότες, καλά, θα πήγες λίγο λίγο, θα πήγες λίγο λίγο. Εντάξει, ρε παιδί μου. Τέλος πάντων, σήμερα θα σας παρουσιάσουμε λίγο για τη εκπομπή στο replay. Εγώ θα... Μίλησα. Θα λέω καμία γεγονότα που γίνανε και αυτός εδώ πέρα θα σας δικομωθεί. Προσπαθώ τουλάχιστον να το δικομωθήσω. Θα τα εκτελεί και αυτά, όπως το βάψιμο. Να το ξανακάνουμε, ας σας άρεσε. Λοιπόν... Άμα να ξεκινήσουμε. Το πρώτο περιστατικό. Λοιπόν, αφού πήγαμε το TJ μας, θα περάσουμε στο πρώτο περιστατικό. Είχαμε κατέβει λοιπόν τις προάλλες για να πάμε σε ένα κλαμπάκι και οι συντάξεις του λεωφορείου είδαμε έναν γέρο. Ο πήγαινος ο καημένος κουβαλούσε πολλά πράγματα και πήγαινε παρικομαχώντας. Τον είχε πιάσει ο λαιμός και άρχισε να βήχει, να βήχει και να βήχει. Και άρχισε να φτερνίζεται κιόλας και να φρύνει όπου έβρισκε. Λοιπόν, και καθώς φτερνιζότανε, και φτερνιζόταν μάλλον σε ένα αμάξι, αφού φτερνίστηκε βασικά, άρχισε να σταυροκοπιέται. Και να κουνάει το πόδι του. Έτσι. Λες ήταν μαγιονέτα. Κάποιος τον κινούσε. Αυτό το έκανε σε όλη τη διάρκεια. Και στο λεωφορείο που μπήκε και στο μετρό. Δηλαδή δεν σταμάτησε πουθενά ο άνθρωπος. Έκανε όλη την ώρα αυτό το πράγμα. Πείτε μου τώρα. Είναι αυτογελία και να γελάς. Μα δηλαδή. Ή ας πούμε μια άλλη φορά, μια γριά. Καθώς περπατούσε είχε πάει στο σούπερ μάρκετ. Και καθώς περπατούσε, μπουρδουκλώθηκε, βέβαια η καημένη και αυτή, αλλά έπεσε στα δύο, άφησε τα πράγματα, τα ψώνια, και έπεσε με το κεφάλι. Χωρίς βέβαια να βάλει τα χέρια. Όπως καταλαβαίνετε, προσγειώθηκε και άνοιξε εδώ πέρα λίγο το κεφάλι της, η καημένη. Αλλά εντάξει, μα και εκείνη δεν είχε λίγο τον εκλαστικό. Ή αυτό εδώ πέρα το πουλάκι μας, ώρα ήταν μικρό, γιατί εντάξει τώρα είναι και 35 χρονών. Όταν ήταν 5, ήθελε να προλάβει το λεωφορείο. Ήταν μια πολύ καυτή μέρα, ήταν καλοκαίρι, είχε πάρει ένα παγωτό χωνάκι κι αυτό. Ήταν όλο χαρά που είχε πάρει το παγωτό φιστίκι. Και έφυγε να προλάβει το λεωφορείο. Και όπως πήγαινε να ανέβει, ο οδηγός κλείνει τις πόρτες και το πιάνει από τους ώμους και του φεύγει το παγωτό μπροστά και του πάει πάνω σε έναν κύριο μια γραμμάτα. Όπως καταλαβαίνετε, το παιδάκι έχασε το παγωτό του, άρχισε να κλαίει, βγήκε λίγο γκρινιάρης. Μετά γύρισε σπίτι στη μαμάκα του. Μα τώρα αυτά τα περιστατικά δεν είναι για να γελάμε. Και εσύ θα ξυμπεί κάτι. Λοιπόν, τώρα θα περάσουμε σε καθιστές περιγραφές. Καθιστές περιγραφές, κολλή. Ελπίζουμε να σας αρέσει να πλέει πριν. Θα ξεκινήσουμε να γράφουμε διάφορα γεγονότα, τα οποία είναι αστεία. Και με τα ζούσε τα κιόλα. Συμφωνώ σε όλους. Είναι πολύ φυσιολογικό. Ας πούμε εγώ μια φορά, γενικά είμαι λίγο τσούμπαλη
Έχω ένα θέμα. Έχω ραγίσει πολλά κόκαλα πάνω μου. Και περπατούσα εγώ ανέμελη. Στην περιοχή μου έχουμε πολλές κατηφόρες. Και τότε για κάποιο λόγο είχε λάσπες. Και εγώ δεν τις είχα δει. Έπεσα και μέτρησα όλη την κατηφόρα. Από πάνω μέχρι κάτω και ήταν και μεγάλη παναθεμάτη. Και όταν έφτασες κάτω και είχες κλείσει όλη τη λάσπη, είχες με καφέ. Δεν την μπανάρα είναι, ξέρω, και λίγο και φορά και έπαιρνε λάσπη μαζί της. Όλη η πλάτη μου και ο ποχός μου και τα πόδια μου ήταν γεμάτα με λάσπη. Αλλά, τελικά, ήμασταν στα goodies. Εγώ με την πελατέ, στο μάρα μου. Και είμαστε στον πάνω όροφο και κατεβαίνουμε τις σκάλες. Για κάποιο λόγο δεν θυμάμαι, τρέχαμε και πηγαίναμε βιαστικά, ρε παιδί μου. Αλλά ίσως στον Κώστα Γκούντιζ είχε κανονική πόρτα, δεν είχε ηλεκτρική. Και κατεβαίνουμε με φόρα και πάω γρήγορα μπροστά στην πόρτα και κάθομαι. Με το φτάνω στην πόρτα, σταματάω από όταν και κάθομαι και περίμενα γιατί νόμιζα ήταν ηλεκτρική. Και περίμενα να ανοίξει το αυτοκίνητο, ξέρεις, πάω και κάπου μπροστά στην πόρτα. Και δεν ξέρω εγώ. Έτσι είχε σκεφτεί έργο το κέλιο, ξέρω εγώ, να μαζεύει. Σχεδιόλογο μαζί. Εγώ έτσι δεν το έχω πάρει, αλλά έχω πέσει πάνω από την Τζαμαρία. Είναι να πάω σε ένα πολύ κατάστημα. Παιδιά, τα έχουν καθαρίσει πάρα πολύ καλά, δεν φταίω εγώ. Και δεν είναι την Τζαμαρία. Και μου είπε η μητέρα μου, είναι μικρό παιδάκι. Και μου είπε η μητέρα μου από εδώ πέρα. Εγώ όμως δεν είδα το πω από εκεί πέρα και κατάλαβα το δικό μου από εδώ πέρα. Και έπρεπε πάνω στην Τζαμαρία, με φόρα. Όπως καταλαβαίνετε, από με φόρα έπεσε και έκανα και γκέν και έπεσε προς τα πίσω. Δεν είναι κορυφή αυτό που το τζαμ είναι το sky. Φυσικά σπάω και το τζαμ και ένα μπουμ. Ναι. Λένε κάπως έτσι, ξέρω εγώ. Ήμουν μικρός πρώτα εγώ. Μικρός είχα κάνει τρελά σκηνικά. Είχα πάει σε μαγαζί με υφάσματα. Ήθελα να διαλέξω πάνω, δεν θυμάμαι, για καναπέ ή καλά. Τα μεντήσα. Και με τρατσαρίες με έδινε παλιά. Τέλος πρώτα, ήταν μαγαζί με υφάσματα. Ξέρετε που είναι όλα τόπια μέσα, ρε παιδί μου. Και πρέπει να προσέχεις πως τα... Μην λερώσει τίποτα, μην ρίξει κάτι. Και είχε ο πολιτή και ένα γραφείο και είχε πάνω ποτήρι με καφέ, με καλαμάκι. Και πάω εγώ μικρό με στη χαρά και κάνω ένα κλαπ το καλαμάκι που μετά έγινε καφέ σε όλα τα τέτοια τα τόπια, ξέρω εγώ, και μέσα στο μαγαζί. Και στο πάτωμα, κυλίζει, κυλίζει, καφέ, 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 καφέ. Καφέ. Το βλέπει μάλλον με ένα τρόμο, το ξαναβάζει το καλαμάκι μου στο ποτήρι και κάνουμε του ανήξερου μου. Τι που είναι δείχτε μα τα τόπια, ξέρω εγώ. Ευτυχώ δεν μα πήρε χαμπάρι που φύγαμε. Είχα πάει μια φορά στο σούπερ μάρκετ και ήθελα να πάρω ένα πακέτο νητριακά. Και ήταν το τελευταίο. Και μου το πήρε μια άλλη κυρία μπροστά. Και επειδή εγώ το ήθελα όμως, και να ακολούνται τους διαδρόμους και εκεί πέρα τον χάζευε, πήγα κάτι στα βούτυξα και πήρα και μια σοκολάτα που είχε δίπλα. Είσαι άλλη σόκολα. Και πάει ταμείο χαλαρή αυτή και δεν είναι τίποτα στο πρόγραμμα στο καρότσι. Βρίσκει ένα πρόβλημα, ξέρω, έχει ξαμείνει μέσα. Όχι, είδα αυτά που χρειαζόμουν. Τα παιδιολογικά τι είναι. Παλικό δεν έχεις και σημείο, μα ξέρω εγώ. Συγγνώμη, το πήρα. Τι κατά την ηλιά μου. Τώρα και στη γειτονιά σας. Α, ένα άλλο περιστατικό. Ήμουνα σε ένα νησί, στο ξενοδοχείο. Και μιλούσα με τη φίλη μου και περπατούσαμε. Δεν είχα δει τη σκαλιά και όπως τώρα περπατήσω, τα μέτρησα όλα. Και βρέθηκε και πέσαμε στην πισίνα. Έπινε στην πισίνα, λέει. Έπινε το βάλα. Λουμ. Εντάξει, τρόμαξε, δεν μπορούσα να μοιάξω και μετά. Αλλά ήταν πολύ γελίο το περιστατικό. Δηλαδή, τα μέτρησα όλα τα σκαλιά και τα αρκετά θυμάμαι. Και μετά έκανα και ένα μπλάτ. Καλά, ήταν ένα κορυφαίο σκηνικό. Είχαμε πάει για το Κάστρο και πριν δύο λόγω. Πότε? Πέρσι, πέντε. Και το ξενοδοχείο το βράδυ. Ναι, το πιάνει δύσκολα. Είχε το ξενοδοχείο το βράδυ είχε φύλακα στην είσοδο. Και ρε παιδί μου, εμείς είχαμε δύο δωμάτια πιασμένα η παρέα και είχαμε, θέλω να πάω αυτά, είμαι στο άλλο, αλλά έπρεπε να πρόσφερα με φύλακα και ήμουν αντίρλα. Και άμα έβλεπα σε αυτή την κατάσταση, επειδή ήταν και λίγο ιδιότροπος αυτός, δεν ξέρω κάτι μπορεί να μας έλεγε τέλος πάντων. Και η φάση είναι ότι, ξέρω εγώ σοβαρεύομαι να προσπαθήσω όσο δυνατόν πιο νορμάλι γίνεται μπροστά από το φύλακα, να μην κάνω οχτάρια.
Και με το που φεύγω μπροστά από το φύλακα και είναι κατηφορίτσα, αρχίζει και το παίρνω τα χάλα, διάξα και εγώ λιλιάζα, ξέρω εγώ. Όχι, δεν το πήρα χαμπάρι μετά. Και με κυνηγούσε και μια φίλη μου που φορούσε πλατφόρμες. Για να μπορεί να φοβάται, μην πέσω με την πισίνα γιατί ήταν δίπλα. Δεν έχω ανάγκη, πραγματικά. Τι είχε γύρω πουλάκι μου. Τι, τι σου έχει ανάγκη. Όχι, φίλε μου, πάρει μου κάλλιο στο κομμάτι. Τα φθηνά δεν είχε. Εμένα. Λιτότητα. Να σου πω. Λοιπόν, και ένα άλλο περιστατικό το τελευταίο μας για σήμερα. Ο TJ, ο μαπητός εδώ πέρα, εκλειπτώσε TJ. Σας άλλο να φοβάρω. Είχε πάει ένα διακοπούλες μαζί με την παρέα του. Και είχαν πάει σε ένα κλαμπ και χορεύανε. Και όπως ήταν το παιδί μας πάνω μαζί με τη χορεύτη και χορεύανε, οι φίλοι του ήταν ότι μπαρ εκεί πέρα και είχε σταραγίζει, την τραβάνε αμέσως και η χορεύτη έχει πιστεύω πάνω το φωτιστικό. Λοιπόν, σπάει πάρα. Κρεμόταν, ναι, κρεμότανε και όπως κρεμότανε, έκανε μια απότομη κίνηση και έπεσε το φωτιστικό πάνω της και έπεσε μετά και την κάτω απευθείας. Και είδα πάνω και ένα άλλο body, λέει, και πόρνο μαζί της. Αυτό δεν έπαθε τίποτα παρεμπιπτόντος. Ήταν ανέκαθος. Όταν σκεφτόμαστε το σκηνικό που κρεμότανε αυτή την πόλη. Έχεις κανένα κορυφή. Έλα ρε, ποιο θα είναι, δεν υπάρχει. Εγώ θα είχαμε τίρελα. Κανονικά θα πρέπει να πηγαίνει κανένας. Κρεμάς που είμαστε. Λοιπόν, αυτά για σήμερα. Αυτά για σήμερα, θα σε αποχαιρετήσουμε. Ελπίζουμε να γελάσουμε, να σας αρέσαμε. Θα σας δούμε στην επόμενη εκπομπή μας. Γεια! Καλά, θα έρθει